σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου και ο χρόνος παραμένει στο Σκορπιό, όπου δίνει απαγορευτικές οδηγίες για θέματα που αφορούν στη φύση του Σκορπιού, όπως σεξ, ακρότητες, εξουσία, μειονότητες. Με δυσκολίες θα περάσει ο Σεπτέμβριος για το σταθερό σταυρό Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι του πρώτου δεκαήμερου. Οι Σκορπιοί θα έχουν να αντιμετωπίσουν έναν δικαστή ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους τα τελευταία 7 χρόνια. Μετά δηλαδή από το τετράγωνο που τους έκανε. Τα υπόλοιπα ζώδια του σταθερού θα βιώσουν προβλήματα που, αν δεν διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, θα έχουν απέναντί τους έναν σκληρό διαπραγματευτή που ανά πάσα στιγμή θα υποβάλει τη δημορία του. Σε αρκετές περιπτώσεις ελοχεύει κάθε είδους αποχωρισμός από πρόσωπα. Οι Κρυοί είστε ιδιαίτερα καλά αφού έχετε καταφέρει και επικοινωνείτε ή είστε με άτομα που θέλετε για να νιώσετε όμορφα και απελευθερωμένα. Ένα μικρό ταξιδάκι ή μια ιδιαίτερη επικοινωνία θα σας βοηθήσει να πετάξετε από το μυαλό σας τις έννοιες και τα προβλήματα και το χρειάζεστε για να αποφορτίζεστε από το στρες το οποίο είναι έντονο αλλά δεν φαίνεται. Ταύρος. Προσπαθείτε να κερδίσετε ακόμα και από μία επαφή γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθετε πιο ασφαλείς. Παρόλο που είχατε χαθεί με έναν τοξότη, σήμερα μπορεί να ξαναέρθετε πιο κοντά και να περάσετε όμορφα. Πάντως, όταν θα έχετε μεγαλύτερη διάθεση, καλό θα είναι να συζητήσετε με άτομα που έχουν κάπως απομακρυνθεί από εσάς, γιατί υπάρχει λόγος τον οποίο ίσως να μην είχατε αντιληφθεί. Οι δίδυμοι ανανεώνεστε και γίνεστε πάλι ο εαυτός σας. Η επαφή με πολύ κόσμο σας δημιουργεί μερικές φορές αναστάτωση, γιατί από τη μία το θέλετε πάρα πολύ και από την άλλη είστε αναγκασμένοι να μιλάτε και να συμπεριφέρεστε με όλους πολύ άνετα και αυτό ίσως τελικά να σας δυσκολεύει, γιατί δεν λέτε ποτέ όχι και συγχρόνως δεν είστε ο εαυτός σας. Οι καρκίνοι συνεχίζετε να είστε κάπως απασχολημένοι με τα δικά σας θέλω και ίσως να μην επιθυμείτε να ασχοληθείτε τόσο πολύ με τους γύρω σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είστε επικοινωνιακοί, αντίθετα μπορεί να επηρεαστείτε και από τη γνώμη ενός τοξότη, ο οποίος με τον τρόπο του αφήνει πάνω σας το στίγμα του. Τα λιοντάρια νιώθετε ανακουφισμένοι και ελεύθεροι από τις πολλές υποχρεώσεις. Η ζωή σας έχει αρχίσει να αλλάζει και να συμβαίνουν και καλά πράγματα. Αυτό σίγουρα θα σας τονώσει το πεσμένο ηθικό, αλλά και θα σας βάλει να σκεφτείτε πολύ πιο θετικά για εσάς και το μέλλον σας. Τα οικονομικά σας παρουσιάζουν βελτίωση. Οι Παρθένοι είστε ανοιχτοί και πιο εύκολοι σε κάποιες προκλήσεις που παλιά ούτε που φανταζόσασταν ότι μπορεί να τις ακολουθούσατε. Τώρα ίσως να έχετε βαρεθεί και να μην θέλετε να κάνετε κάτι που είναι συνηθισμένο. Επειδή θέλετε να κάνετε κάθαρση και εξυγίανση και εσωτερικά και εξωτερικά, ίσως αν ξεκινήσετε με το να κόψετε μια συνήθεια που σας βαραίνει, να διαπιστώσετε ότι μπορεί να προχωρήσετε παρακάτω. Ζυγός. Μερικοί ήδη είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε μια νέα σελίδα με στόχο την εξομάλυνση κάποιων συνθήκων από τις οποίες είτε είχατε κουραστεί είτε δεν μπορούσατε να τις ξεπεράσετε. Γι' αυτό, ιδιαίτερα οι γεννημένοι τις πρώτες ημέρες, θα ανακοινώσετε ακόμα και στους γύρω σας τα σχέδιά σας και ίσως να γίνετε υπερβολικά δραστικοί σε θέματα που παλιά δεν ήσασταν σχεδόν καθόλου. Ο Κρυός σε αυτό το θέμα θα είναι δίπλα σας, αρκεί να το ζητήσετε. Σκορπιός. Η ανάγκη σας να ξαλαφρώσετε από τα βάρη ίσως να σας φέρει αντιμέτωπους ακόμα και με κάποιες αποκαλύψεις που μετά να μετανιώσετε για την ελαφρότητά τους. Αλλά χρειάζεται να κάνετε αλλαγές γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να απελευθερώσετε και ένα μέρος της ενέργειάς σας η οποία είναι δεσμευμένη και πιθανόν παραδομένη σε υποθέσεις του παρελθόντος. Οι τοξότες, όσο έχετε κόσμο και επικοινωνείτε, τόσο πιο καλά νιώθετε, γιατί το ταλέντο σας είναι το να είστε με κόσμο και να ανταλλάσσετε πληροφορίες ή επαφές. Η σχέση με έναν δίδυμο, που ίσως να έχει περάσει από φάσεις δυσκολίας, τίνει να αλλάξει, αλλά οι προσπάθειες θα γίνουν και από τις δύο πλευρές. Εγώκερος. Αναλογίζεστε τι θα συμβεί αν βγείτε περισσότερο και αναζητήσετε ακόμα και ένα τύπο δουλειάς που μπορεί να μην είναι απόλυτα στα μέτρα σας επειδή είστε πολύ μεθοδικοί και οργανωμένοι. Η κάθαρση δική σας είναι να σταματήσετε να είστε τελειομανείς και να αναζητάτε την αναγνώριση μέσα από την επαγγελματική σας ταυτότητα. Υδροχός. Είστε πολύ άνετοι και ανοιχτοί και αυτό σας δίνει τη δύναμη να εκδηλώνετε πιο εύκολα τα κομμάτια του χαρακτήρα σας. Ο δίδυμος είναι πολύ κοντά σας και ίσως να γίνουν πιο ξεκάθαρες συζητήσεις μεταξύ σας. Το παρελθόν συνεχίζει να σας απασχολεί και να σας ζορίζει, γιατί δεν έχετε βαθιά μέσα σας διευθετήσει κάποιες πεπιθήσεις, οι οποίες σας κάνουν πολύ απόλυτους και κλειστούς. Ιχθύς.
Γενικά ανοίγεστε πάρα πολύ και ίσως να μην αφήνετε περιθώρια για πρακτικές σκέψεις. Φροντίστε να ξεκουραστείτε, τουλάχιστον για σήμερα, γιατί μπορεί να κάνετε πολλές επαφές και αυτό να σας κουράσει παραπάνω από το κανονικό. Χρειάζεται να είστε προσεκτικοί με τα λόγια σας και γενικά με τις εκτιμήσεις σας, γιατί βρίσκεστε σε φάση ψευδεστήσεως.